πρόγραμμα το ελληνικό έχει προχωρήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή μια συμφωνία η οποία ήταν δύσκολη, δεν την αφισβητεί κανένας. Εμείς το προχωρήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάνοντας όμως και πολλά παράλληλα πράγματα για να βγει αυτός ο φαύλος κύκλος της επιδείνωσης που υπήρχε στις κοινωνικές τάξεις, στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, αυτού δηλαδή που είχαν υποφέρει. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο το οποίο νομίζω πρέπει να απαντηθεί. Ποιο είναι αυτό, ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν πάει τα πράγματα με θετικό τρόπο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε τα αποτελέσματα της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνει και επιβεβαιώνει αυτά τα οποία λέμε και δεν τα λέμε εμείς, οι οργανισμοί οι οποίοι είναι στην Ευρώπη. Ναι. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι προβλέπεται ανάπτυξη για το 2017 και 2018 2,5% και 3%, ενώ είχαμε και ανάπτυξη 0,3% και 2% πλεονάσμα. Αυτά τα λέω, ναι, τα λέω αυτά γιατί. Άρα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να διαμορφώνει τις απαιτήσεις αυτές οι οποίες υπάρχουν αμμονιάς του νου του. Επειδή όμως, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, το κλίμα διαμορφώνεται λίγο διαφορετικά και δεν αναφέρομαι στις χθεσινές δηλώσεις, θα έρθουμε στις χθεσινές δηλώσεις. Αναφέρομαι όμως συνολικά σε όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί και σε όλα όσα μας λένε ότι θα πρέπει να νομοθετήσουμε προληπτικά. Αναρωτιέμαι εγώ, φαντάζομαι και ένας μέσος πολίτης, ο οποίος δεν έχει καμία εμπλοκή με τη διαπραγμάτευση. Άλλη ανάγνωση των στοιχείων κάνουν. Ή για ποιο λόγο ζητούν αυτά τα προληπτικά, την νομοθέτηση εδώ και τώρα προληπτικών μέτρων. Και ένα τρίτο ερώτημα για να μου απαντήσετε συνολικά είναι μέχρι πού φτάνει η Αθήνα ως προς αυτό. Δηλαδή προληπτικά μέτρα, το να κάνεις και να στο ζητάει κάποιος, ξεπερνάει τα όρια της όποιας δημοκρατίας, ακόμα και με λύματα που έχει η δημοκρατία στην Ευρώπη, να το επιζητούν αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να προβλέπεις πράγματα και μάλιστα όταν προβλέπεις ήταν και πολλές φορές είχαν πέσει έξω ή τις περισσότερες για μια περίοδο μετά το 18-19. Εγώ απλά λέω και ως πολίτης, όχι ως πολιτικός πια, ότι αυτά μπορείς να τα δεις εκείνη την περίοδο. Δηλαδή αν όντως δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα, τότε μπορείς να τα δεις. Άρα δεν χρειάζεται αυτό. Άρα είναι μια πίεση η οποία έχει πολιτική λογική κατά τη δική μου άποψη και τη δική μας άποψη, που λέει ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο χώρος έχει διαμορφώσει ένα αλατοπίο συνολικά στην Ευρώπη και δεν θα θέλανε να φανεί ότι έχει επιτύχει ή ότι έχουν αποτύχει δικές τους πολιτικές. Λαμβανομένου υπόψη ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στο σύνολο της Ευρώπης σήμερα, και νομίζω ότι ο κύριος Σόιμπλε ή ο ηγετικός πυρήνας που επιλέγει αυτές τις πολιτικές, δέχεται και τα επιχείρειά του. Δηλαδή, πρώτον ότι η εκλογή Τραμπ διαμορφώνει και ένα άλλο τοπίο. Και μάλιστα, εγώ θα πω και τις δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε που μας ζήτησε και έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει η αλληλεγγύη στην Ευρώπη απέναντι σε πολιτικές οι οποίες και επιλογές οι οποίες γίνονται από την άλλη πλευρά του ωκεανού. Εδώ όμως είναι άλλα κάρτα αυτή η λογική της αλληλεγγύης. Και εδώ η αλληλεγγύη πρέπει να υπάρξει για όλα τα θέματα. Το λέω αυτό λοιπόν, ότι δέχονται τα επιχείρια, άρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη. Και έχει να κάνει με την σταθεροποίησή της. Και νομίζω ότι αυτό, και το λέω πολιτικά, αυτές οι πιέσεις που υπάρχουν, και βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις από πολλές πλευρές, ώστε να λήξει η αξιολόγηση. Δεν μπορεί να έχουμε άλλο ένα πρόβλημα, ναι, ή να δημιουργήσουμε άλλο. Μισό λεπτό όμως, κύριε Ρήγα, σας άφησα για να καταλάβουμε και να ακούσουμε όλο το σκεπτικό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές απορίες. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι εμείς τα έχουμε πάει καλύτερα από το αναμενόμενο και εκείνοι, οι δανειστές δηλαδή, δεν θέλουν να το αναγνωρίσουν γιατί θα είναι σαν να αναγνωρίζουν την αποτυχία τους. Ναι, εγώ. Αυτό μου λέτε. Βεβαίως, μία πλευρά σας λέω είναι αυτή. Και είναι σαφές αυτό. Δηλαδή, η συμφωνία, όπως όταν έγινε, έχει υλοποιηθεί στο ακέραιο. Στο ακέραιο, σας λέω. Και ταυτόχρονα. Και θα ξαναπώ έχουν πάλι. Έχουν κλείσει δηλαδή ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουμε κλείσει, όπως είναι τα εργασιακά, για παράδειγμα. Έχουν υλοποιηθεί λοιπόν στο ακέραιο η συμφωνία που είχε γίνει. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει ότι εμείς κάναμε, γιατί το επαναλαμβάνω συνεχόμενα, έχουμε κάνει πράγματα σε αυτή τη παράπλευρα τα οποία έχουν ανακουφίσει ή δώσαμε το δικό μας στίγμα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι είχαν υποφέρει. Τώρα, το αν έχουν κλείσει και έχουν κλείσει το 70%, όπως είπε και ο κ. Τσακαλώτος, και μιλάμε, όταν λέμε το 70%, γιατί δημιουργήθηκε και μία από τον κύριο Μητσοτάκη μία προσπάθεια να διαμορφώσει ένα άλλο κλίμα σε αυτή τη συμφωνία. Έχουν λοιπόν κλείσει όλα. Υπάρχει ένα κενό και αυτό το κενό που υπάρχει είναι αυτά τα μέτρα που ζητάνε, τα οποία όμως δεν στέκουν. Άρα αυτό που μου λέτε για να φτάσουμε στο σήμερα, λίγο πιο. Δηλαδή η συμφωνία θα έκλεινε. Μου λέτε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν συζητάει καν προληπτικά μέτρα. Δηλαδή ο Ευκλήδης Τσακαλώτος έχει πάει σήμερα στις Βρυξέλλες. Θα ακούσει ή θα ξεκινήσει λέγοντας ότι
εγώ προληπτικά μέτρα, πακέτο για προληπτικά μέτρα, δεν πηγαίνω στην Αθήνα ούτε καν για να το συζητήσουμε. Αυτή είναι η θέση της Αθήνας. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε πει ότι και λέμε ότι τέτοιου είδους μορφή προληπτικών μέτρων που ζητάνε 4 δις δεν στέκουν, δεν έχουν λογική, δεν υπάρχει. Τι θα είχε λογική για εσάς, τι θα έστειλε. Δεν θέλω να μπω τώρα στην ουσία της το τι θα πει ο κ. Τσακαλώτης ή το πώς θα διαμορφώσει το τοπίο. Εμείς έχουμε πει ότι αυτό πρέπει να πάει πακέτο, δηλαδή όλη η συμφωνία για να κλείσει η αξιολόγηση. Άρα, εγώ αφήνω και έχει και το πλαίσιο το οποίο θα κινηθεί ο κ. Τσακαλώτος. Νομίζω ότι δημόσια αυτή την ώρα δεν χρειάζεται να πούμε. Επειδή όμως δημόσια έχει ανοίξει η συζήτηση, εγώ οφείλω να σας ρωτήσω. Όχι, δεν το λέω για να κρύψω κάτι. Είναι μια διαπραγμάτευση. Επειδή δημόσια έχει ανοίξει όμως η συζήτηση για το αφορολόγητο. Ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, γιατί όλοι γνωρίζουμε η φορολογία τι ακριβώς έχει επιφέρει. Ρωτώ ξεκάθαρα, δέχεστε να πέσει κι άλλο το αφορολόγητο, αλλά ως αντιστάθμισμα να δοθεί, για παράδειγμα, ένα άλλο μέτρο, να νομοθετηθεί ένα άλλο μέτρο στην περίπτωση που πάει κάτι καλύτερα. Αυτό το πακέτο δηλαδή συμφωνίας, το οποίο θα εμπεριέχει και προληπτικά μέτρα αν πάει κάτι χειρότερα, αλλά να εμπεριέχει και μέτρα αν κάτι πάει καλύτερα. Θα σας πω, θέλω να δω και να δούμε ακριβώς τι θα είναι. Γιατί το να λέμε θα πέσει το αφορολόγητο ενδεχομένως θεωρητικά ή υποθετικά και ταυτόχρονα αυτό να μην έχει ως αντιστάθμισμα και το αντιστάθμισμα έχει να κάνει και για τους πολίτες αλλά και για την οικονομία. Είναι προφανές ότι δεν στέκει, δεν έχει λογική. Ναι, αλλά προκύπτει το ερώτημα, γιατί κάποτε το εξορκίζατε, κύριε Ρήγα. Κοιτάξτε, είναι πριν από λίγους μήνες. Κυρία Μπουσδούκου, εγώ θέλω να μείνω σε αυτό. Ότι όλα πάνε σε μια συμφωνία, πάνε τι διευκολύνουν και τι βοηθάνε. Δεν είναι φετίχ οτιδήποτε. Δεν το λέω ότι πρέπει να πάμε εκεί στη μείωση του αφορολόγητου, αλλά αν αυτό είναι μια μορφή η οποία διευκολύνει και μπορεί να λύσει, να υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα είναι και θα ολοκληρωθεί. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία όχι μόνο έχουν αντιστάθμισμα, αλλά ανακουφίζουν και τους πολίτες. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ο ευρύτερος, εν πάση περιπτώσει, στόχος της ένταξης στην ποσοτική χαλάρωση είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ακόμα. Είναι κάτι το οποίο στοχεύουμε ακόμα ή περιμένουμε να δούμε το ζύγι τι θα δείξει. Βεβαίως και είναι θέμα και η ποσοτική χαλάρωση. Είναι το σύνολο. Δεν είναι μόνο. Είναι και η ποσοτική χαλάρωση. Είναι και τα μέτρα, τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος. Γι' αυτό σας λέω, όλα αυτά πάνε πακέτο. Και αυτή ήταν η στάση μας. Και έχει σημασία η στρατηγική και την πολιτική την οποία ακολουθήσαμε, ότι όλα θα λυθούν πακέτο. Δεν μπορεί να είναι μεμονωμένα τα πράγματα. Αυτό το κλίμα αισιοδοξίας το έχετε κι εσείς έτσι αντιληφθεί στην ατμόσφαιρα, κυρίως από χθες και με αποκορύφωμα τη δήλωση του Wolfgang Schäuble, ο οποίος είπε ότι βεβαίως και έχει σημειωθεί πρόοδος και πρέπει όλοι να κινηθούμε στο δρόμο για να βρεθεί μια καλή λύση. Και εγώ ουδέποτε απείλησα την Ελλάδα με έξοδο. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν γενικά πάντα προσωπικά τώρα το λέω, αλλά και πολιτικά είμαι αισιόδοξος. Γιατί είμαι αισιόδοξος? Γιατί όταν μιλάς με εντυμότητα και με ειλικρίνεια, και όταν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο έχει κάνει ορισμένα πράγματα και ταυτόχρονα πολιτικά στην Ευρώπη έχει διαμορφώνεται ένα άλλο τοπίο, εγώ δεν λέω ότι είναι το καλύτερο, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος με αυτές τις πολιτικές και με αυτή την πίεση, και νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται. Να πας σε πολιτικές οι οποίες θα είναι και δυσάρεστες και για τη Γερμανία ή για όλη την Ευρώπη, δηλαδή σε δεξιές ή ακροδεξιές λογικές. Αυτό λοιπόν λέω και νομίζω ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πια το κλίμα στην Ευρώπη και πολιτικοί σχηματισμοί και η σοσιαλδημοκρατία, κομμάτι μεγάλο πια, αντιλαμβάνεται λόγω της πίεσης των κοινωνιών, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, κυρία Μπουσδούκου, με αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πορεία. Και νομίζω βήμα-βήμα, και εδώ και κλείνω στη σκέψη μου αυτή, έχει να κάνει με το ότι εμείς με υπομονή και επιμονή κάνουμε αυτό το οποίο είχαμε ως μεγάλη εικόνα. Να προσπαθήσουμε να λύσουμε, να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο το οποίο έχει περιέλθει την προηγούμενη περίοδο, αλλά ταυτόχρονα η μεγάλη εικόνα ήταν και η Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορούν αυτά να συμβαδίσουν αν δεν γίνουν και αλλαγές και στην ίδια την Ευρώπη. Ακόμα μία ερώτηση για να μπούμε λίγο και στα ενδοκυβερνητικά. Υπάρχει πρόβλημα με τον κύριο Φίλη ή υπάρχει πρόβλημα με τον συγκυβερνήτη σας, τον Πάνο Καμένο? Αν με επιτρέψετε να κάνω μια παραδείγμα ακόμα, κλείνουμε για το θέμα της αξιολόγησης διαμάσης. Έχει να κάνει με την τακτική της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι οφείλουμε να το πούμε αυτό, είναι επικίνδυνη. Αυτό το οποίο κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Θα φτάσουμε και στη Νέα Δημοκρατία και θέλω να έχετε και το χρόνο, βεβαίως, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Οπότε κρατώ και το ερώτημα για τα εσωκομματικά και ενδοκυβερνητικά. Ωραία. Πάμε να κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ μαζί με τον κύριο Ρήγα.